Γεια σας. Ευελίνη, σε αρέσει η Καζαμπλάνκα? Γεια σου, Καζαμπλάνκα μου. Γεια σας, γεια. Ναι, μου αρέσει. Να το πάμε απευθείας, στο ψητό. Μου αρέσει πάρα πολύ το styling που έχεις κάνει για βραβεία. Πάρα πολύ. Το μόνο που θα... Δύο πράγματα θα σου άλλαζα. Ένα, αν είναι να βάλουμε μπλούζα που να γράφει κάτι, καλύτερα να περνάμε ένα μήνυμα, όχι για εμάς. Γενικά να περνάμε ένα μήνυμα, το πώς στεκόμαστε εμείς απέναντι σε κάτι σημαντικό. Το δεύτερο είναι αυτό στην φούστα. Δεν μου αρέσει. Έχεις βάλει ζώνη ή είναι της φούστας? Είναι της φούστας. Θα ήθελα να έχεις βάλει κάτι άλλο από πάνω, ίσως και χρώμα. Α, εκεί. Κάτι σε φλουό. Δεν μπορούσε. Σκεφτόμουν καθώς καθόμουν εκεί. Έχεις βάλει πάρα πολλά χρώματα πάνω στο σακάκι σου. Όχι, έτσι είναι το σακάκι. Α, τέλεια. Θα μπορούσες να εμπνευστείς λοιπόν από ένα από όλα αυτά τα χρώματα και να παίξεις με αυτό. Δεν μου αρέσει βασικά το λευκό. Θα μπορούσε να είναι μαύρο. Mm. Δεν μου αρέσει αυτή η επιφάνεια που είναι εκεί στη μέση. Σου ρίχνει λίγο το look. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο look. Έχεις βάλει το βολάν έτσι όπως πρέπει να το δούμε σήμερα πραγματικά. Και Καζαμπλάνκα μου, έχεις κάνει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ ωραία look. Έτσι ακριβώς όπως σε οραματιζόμουν σε όλο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και μου αρέσει που σε βλέπω και χαμογελαστή. Ευχαριστώ. Τέσσερα. Α! Okay. Από τον πολύ άσο το 4, σου φαίνεται μετά σαν τεχνικά να έχει βάλει 44, ναι. Κατάλαβες, αυτό το Α. Στέλιο. Ναι. Και για να δω λίγο το παπούτσι, ωραία, Καζαμπλάνκα. Το είχα βάλει τις πρώτες εβδομάδες. Mm. Είναι πολύ ωραία. Δεν θα το ξαναβάλω, το έχω βάλει 2 και έγινε, εντάξει. Ναι. Δεν το έχω βάλει. Λοιπόν, ωραίο look είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ τη μαλλιά σου. Και το τζάκετ είναι πολύ ωραίο και η τσάντα και τα παπούτσια. Η φούστα δεν μου αρέσει το χρώμα της. Ναι, θα θέλει ένα στεχνοκαθαριστήριο, ναι. Δηλαδή, ναι, φαίνεται λερωμένη. Αλλά σαν σιλουέτα και σαν φιλοσοφία στισήματος είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή το πάνω πολύ ωραίο, το μαλλιά σου ωραία, το χιουμοριστικό τσαντάκι που είναι τόσο μικρό είναι ωραίο και τα παπούτσια πολύ ωραία. Σίγουρα πρέπει να βάλεις μια ζώνη. Mm-hmm. Κάτι έπρεπε να είχε η μέση. Αλλά ναι, το ότι είναι μια τόσο μεγάλη βρώμικη φούστα είναι λίγο... Ίσως αν ήταν άλλο χρώμα, δηλαδή αν ήταν μπλε θα ήταν ωραία, αν ήταν ντεγκραντέ θα ήταν ωραία, δηλαδή να ξεκινάει με λίγο λευκό, γκρι, μαύρο. Okay. Μου αρέσει σαν φούστα, σαν όγκος, σαν look μου αρέσει, αλλά η φούστα που είναι το 70% δηλαδή της εικόνας, είναι λίγο... Ναι, το καταλαβαίνω. Έτσι, ναι. Και έτσι. Έλα, μωρέ. Εντάξει, το καταλαβαίνω, εντάξει. Λάκη. Ναι. Καζαμπλάνκα, όντως τα βολάν ήταν άβολαν σήμερα για τις περισσότερες και εσύ έρχεσαι να κλείσει αυτό το σόου με ένα υπέροχο περπάτημα όπως αρμόζει σε ένα κορίτσι που ξέρει από μόντελινγκ και έτσι αξιολόγησες το ρούχο για μένα και αυτό το κρατάω. Όντως αυτή η άσπρη κορδέλα είναι που το κάνει να φαίνεται άσχημο το χρώμα από κάτω σαν να είναι λερωμένο ή παραμελημένο, mm-hmm. αν ήταν όλο μαύρο. Τώρα, αυτά τα crop, τα οποία σαφώς και σου πηγαίνουν πάρα πολύ, ειδικά με αυτά τα τελείωτα πόδια που κάνουν η αμπύρ, η φούστα, εγώ θα το έβλεπα με ένα ταξίδο σταυρωτό σακάκι αυτή τη φούστα. Τώρα, το παπούτσι έχω μία ένσταση, mm-hmm. όχι το έχω ξαναδεί, αλλά δεν ξέρω αν θα έλεγα σε κάποιον με αυτό το look να φορέσει αυτό το κόκκινο μποτάκι με το μπροστά το κόθορν, έτσι. Θα σου δώσω και εγώ ένα μεγάλο βαθμό, γιατί με εντυπωσιάζεις. Απλά αυτό το άσπρο στη μέση, ναι, σου αφαιρεί τον ένα πόντο. Το καταλαβαίνω. Έτοιμη. Ναι. 13. Ευχαριστώ. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ.